Την Λουσιφένην Εργόδες εστίν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Επιμέλεια, παρουσίαση Παναγιώτης Γαλάνης. Αγαπητές ακροάτρες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή «Ύμνους Ιφαίνιν», «Εργόδες εστίν» είναι και πάλι κοντά σας για την επόμενη ώρα να σας κρατήσει συντροφιά με ύμνους, βυζαντινούς ύμνους, εκκλησιαστικούς ύμνους από την εκκλησιαστική μουσική παράδοση της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας. Ύμνους που στόλισαν τους λόγους του Κυρίου μας και που προσπάθησαν να τονίσουν πιο πολύ την έννοια του γραπτού λόγου παρά να τέρψουν τα ότα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν είναι ευχάριστο άκουσμα για όλους μας. Είμαστε λοιπόν μια εκπομπή που ασχολείται με την μουσική παράδοση, τη βυζαντινή μουσική παράδοση, τη βυζαντινή μας μουσική δηλαδή, τη μουσική των αγγέλων όπως μας αρέσει να λέμε, και που στην προσπάθειά μας αυτή έχουμε δημιουργήσει και μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής, όπου μπορείτε να επισκέπτεστε όσοι ασχολείστε με το διαδίκτυο πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής. Ύμνους Ιφαίνιν, εργόδες εστίν. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα η Εφη Δημοπούλου και στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Παναγιώτης Γαλάνης. Η σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, θα αποτελείται από ύμνους του δευτέρου ήχου και όχι μόνο, αλλά σε γενικές γραμμές θα ασχοληθούμε με τον δεύτερο ήχο. Σκόπιμο μου θα ήταν εδώ να σας διαβάσω τα στιχάκια που έχει στο τέλος της παρακλητικής για κάθε ήχο, που μας χαρακτηρίζει το ήθος, την ποιότητα και το ύφος του κάθε ήχου. Λέει λοιπόν για το δεύτερο: «Καν δευτέραν ήλιφας εντάξει θέσιν, αλιδονή πρώτη σύ το μελιρίτο, το σύ μελιχρόν και γλυκίτα τον μέλος, οστά πιέν, καρδίας τα νεδίν. Σιρήνες είδων δευτέρου πάντων μέλη, ούτω πράωση ρι μελισταγές μέλος». Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι ο δεύτερος ήχος πρόκειται για ένα μελιστάλακτο μέλος, ένα γλυκό ιδί μέλος, που ενώ έχει μικρή έκταση όσον αφορά την κλίμακά του, οι εναλλαγές στις διφωνίες του ήχου σε συνδυασμό πάντα με την χρωματική κλίμακα, την μαλακή χρωματική κλίμακα, μας δημιουργούν πάντα αισθήματα εφορίας και κατάνοησης. Θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε ένα γνωστό μέλος, το αργό και γραγάριο του Ιακώβου, από το Αηδόνι, το Αγίου Όρος όπως έχει χαρακτηριστεί, και δεν είναι άλλος από τον Παντελεήμον Κάρτσον. Απολαύστε. Thank you.
Ακούσαμε από τον μακαριστό Παντελεήμον Κάρτσονα το Κεκραγάριο, το αργό Κεκραγάριο, σε ήχο δεύτερο του Ιακώβου. Για τη συνέχεια έχουμε δόξα του 50ου ψαλμού. Ο ήχος είναι δεύτερος και θα τα ακούσουμε από τον μελήρητο Αθανάσιο Παναγιωτίδη. Αθανάσιος Παναγιωτίδης και ήχος δεύτερος, δόξα του 50ου ψαλμού. Να σημειώσουμε ότι ο δεύτερος ήχος είναι ένας ήχος ο οποίος ανήκει στο χρωματικό γένος. Χρησιμοποιεί μαλακή χρωματική κλίμακα και με τον όρο μαλακή, για να δώσουμε πολύ κόσμο να καταλάβει, εννοούμε ότι είναι πιο κοντά στα φυσικά διατονικά διαστήματα, ενώ η σκληρή εν αντιθέσει χρωματική κλίμακα έχει υπερμείζονες τόνους, έχει διαστήματα 6 μορίων ημιτονίου, έχει και λιγότερα από ημιτόνιο, έχει και διαστήματα 20 μορίων, δηλαδή μεγαλύτερο από 3 ημιτόνιο. Για τη συνέχεια, αργό πασαπνοάριο του Ιακώβου από τη φωνή του Εμμανουηλίδη Βασίλειου. Αλλά πριν περάσουμε να ακούσουμε το αργό αυτό πασαπνοάριο, ας πούμε λίγα βιογραφικά για τον Βασίλειο Εμμανουηλίδη. Άρχον λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας από το 1979. Γεννήθηκε στο Σκούταρι, Χρυσούπολη της πόλης, το 1932 και από νεαρή ηλικία άρχισε την ψαλτική του σταδιοδρομία. Μέχρι το 1979, οπότε ανέλαβε άρχον λαμπαδάριος. Έψαλε σε πολλούς ιερούς ναούς της πόλης. Καλήφωνος, με ωραία μελωδική φωνή και γνήσιο εκκλησιαστικό ψαλτικό ύφος της Μεγάλης Πατριαρχικής Σχολής, ο Βασίλειος Εμμανουηλίδης διακρίνεται για τη σεμνότητα και ευπρέπεια της ψαλμωδίας του και την υψηλή επίγνωση της ευθύνης της ιερής αποστολής του. Σεμνός, ευγενής, με εξαίρετο ήθος και αρετή και με σταθερή την πεποίθηση για την συνέχιση της πατριαρχικής μουσικής παράδοσης, υπηρετεί με ευλάβεια και αφοσίωση το ιερό αναλόγιο ως άρχον λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Επάξια και αποδοτικά. Τις πληροφορίες αλλιεύσαμε από το βιβλίο του Φίλιππου Οικονόμου «Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική και Ψαλμωδία», όπως και τα περισσότερα βιογραφικά που αναφέρουμε στην εκπομπή μας. Ας περάσουμε να ακούσουμε, όπως είπαμε, αργό πασαπνοάριο από τον Βασίλειο Εμμανουηλίδη. Ναι,
Δεύτερος ήχος και αργό πασαπνοάριο από τον Βασίλειο Μανουηλίδη. Ένι για τη συνέχεια από τη φωνή του Θρασίβουλου Στανίτσα. Θρασίβουλου Στανίτσα, ο οποίος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, είναι γνωστός στη σπάση. Η έννοια είναι και πάλι του δευτέρου ήχου.
ας περάσουμε να τους ακούσουμε. Έννη του δεύτερου ήχου από τη φωνή του Θρασίβουλου Στανίτσα. Για τη συνέχεια έχουμε Εωθηνό. Εωθηνό, το δεύτερο Εωθηνό, με τα Μύρων προσελθούσε, και θα τα ακούσουμε από τη φωνή του Δημοσθένη Παϊκόπουλου. Ο Παϊκόπουλος, ο Δημοσθένης, διακεκριμένος καλήφωνος Κωνσταντινοπολίτης της Πρωτοψάλτης, υπήρξε μαθητής του άρχοντα πρωτοψάλτη Κωνσταντίνου Πρίγκου και έψαλε επί σειρά ετών στον Ιερώνα του Αγίου Νικολάου στο τόπ καπού της πόλης. Εγκατασταθεί στην Αθήνα, είναι σήμερα πρωτοψάλτης στον Ιερώνα ο Αγίου Σπυρίδωνα Εγάλεο, καλήφωνος και εκφραστικός ψαλμωδός με ωραία μελωδική φωνή, ψάλλει με το χαρακτηριστικό ψαλτικό ύφος των Κωνσταντινοπολιτών, ψαλτών. Και υπηρετεί με σεβασμό και συνέπεια υποδειγματική την λειτουργική μουσική μας παράδοση, έχοντας ως γνώμονα και οδηγό την μακρύωνη ψαλτική παράδοση γενέτειράς του. Εδώ να σημειώσω επίσης ότι μαζεύει πάρα πολλούς μαθητές και ακροατές και φίλους της βυζαντινής μουσικής, διότι θεωρείται ένας από τους τελευταίους αναπομείναντες πια της πατριαρχικής μουσικής παράδοσης. Πολύ σεμνός, πολύ ταπεινός άνθρωπος και
αγωνιστής του αναλογίου. Ας περάσουμε να ακούσουμε λοιπόν το δεύτερο Αθηνό από τον Δημοσθένη Παϊκόπουλο. Oh,
Μετά το δεύτερο Αθηνό που ακούσαμε με την εκπληκτική ερμηνεία του κ. Δημοσθένη του Παϊκόπουλου, θα πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι ακούτε την εκπομπή Ύμνους Υφαίνη, Ενεργώδες Εστί, μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με την μουσική των Αγγέλων, τη βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής Ύμνους Υφαίνη, Ενεργώδες Εστί. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα η Ευθυμοπούλου και στο μικρόφωνο Παναγιώτης Γαλάνης. Για τη συνέχεια, δοξολογία αργή του Ιακώβου, σε δεύτερο ήχο. Πιθανόν θα παρατηρήσετε ότι τα ακούσματα του δεύτερου ήχου, άλλο ήταν το άκουσμα στο «Κύριε και έκραξα» του Ιακώβου του Αργό, άλλο ήταν το άκουσμα στο «Δόξα» του Ψαλμού του Πεντηκοστού που ακούσαμε τη φωνή του Παναγιωτίδη, άλλο ήταν το άκουσμα στο σύντομο, στους σύντομος ένους που ακούσαμε το Θρασίβουλο Στανίτσα. Στη δοξολογία του Ιακώβου θα έχουμε ένα άλλο άκουσμα, και αυτό διότι μετατίθεται η βάση αυτή του ήχου και αναλόγως που ευρίσκεται κάθε φορά η βάση και με ποιο τρόπο εξελίσσεται το μέλος, έχουμε και τα διαφορετικά αυτά ακούσματα. Παρόλα αυτά όμως, η κλίμακα και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μας χαρακτηρίζουν το δεύτερο ήχο. Εδώ πέρα στη δοξολογία του Ιακώβου θα έχουμε ένα διαφορετικό άκουσμα που θα πλησιάζει πιο πολύ με το άκουσμα του Πλαγίου του Δευτέρου. Ας το ακούσουμε, ας το απολαύσουμε από τον Αθανάσιο Παναγιωτίδη. Oh,
Θανάσιος Παναγιωτίδης και δοξολογία δευτέρου ήχου του Ιακώβου. Για τη συνέχεια, ένα ακόμα διαφορετικό άκουσμα από ήχο δεύτερο, κύριο, εκ του δι, όπως και η έννη, και σε ένα πολύ ειδικό δύναμις. Ξέρουμε ότι τα δύναμις που λέγονταν στο Πατριαρχείο ήταν μόνο του Κριτός και το του βήματος. Και λέμε δύναμη του βήματος επειδή ψάλεται σε συλλήτρουγο αρχιερέων από τους ιερείς και τον κλήρο που βρίσκεται μέσα στο Άγιο Βήμα. Και όχι ότι ο βήματος, όπως μου είχε πει κάποιος, έτσι να πούμε και ένα ευτράπελο, ότι εγώ λέει ξέρω το δύναμη του κυρίου βήματος, εννοώντας ότι ήταν κάποιο πρόσωπο. Έτσι λοιπόν, βήματος εννοούμε ότι είναι από το Ιερό Βήμα, ψάλεται από το Ιερό Βήμα από τους ιερείς. Ας περάσουμε να ακούσουμε το δύναμη του Κριτός, το οποίο σημειωτέν δεν έχει χρόνο, είναι το μόνο δύναμη που λέγεται άχρονο και όχι σε αυτό το ρυθμικό χτυπητό χρόνο που λέγονται τα υπόλοιπα του Παλασίου, του Καμαράδου κτλ. Ας περάσουμε το απολαύσουμε με τη φωνή του Δημητρίου Νερατζή και από μια ηχογράφηση του 1982. Oh.
δύναμης του Κρητός, από μια ηχογράφηση του 1982 και από τον Δημήτρη Νερατζή. Βασίλειος Νικολαίδης για τη συνέχεια και χειρουργικό του δευτέρου ήχου. Από τον Πατριαρχικό Ναό και από, και από μια ηχογράφηση που έγινε τον Μάιο του 1974. Ο Βασίλης Νικολαίδης, άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ευρυθής μουσικός και θεωρητικός της βυζαντινής μουσικής, καθώς και της εξωτερικής μουσικής. Εξωτερική εννοούμε τη μουσική, όχι μόνο την ευρωπαϊκή, αλλά και την αραβοπερσική μουσική, τα αραβοπερσικά μακάμια που λέμε. Γεννήθηκε το 1915 στο Πικρίδιο της Κωνσταντινούπολης και πέθανε το 1985, μόλις 70 ετών, όπως καταλάβατε. Έψαλε σε πολλούς ιερούς ναούς της πόλης. Το 1965 ανέλαβε άρχον πρωτοψάλτης στον Πατριαρχικό Ναό. Υπήρξε μεγάλη μορφή της ψαλτικής μας τέχνης και εξαίρετος μουσικοδιδάσκαλος. Άφησε σπουδαίο μουσικό έργο, αλλά ο πρόωρος θάνατός του στέρισε την λειτουργική μας μουσική, από όσα η μεγάλη εργατικότητά του και οι βρυθείς μουσικές του γνώσεις προϊόνιζαν. Ας περάσουμε να ακούσουμε το χειροβικό ύμνο σε ήχο δεύτερο.
Χερουβικός ύμνος σε ήχο δεύτερο και η φωνή ήταν του Βασίλειου Νικολαίδη. Όπως είδαμε ότι στα χερουβικά μέλη, δηλαδή στην Παπαδική γενικά, είτε χερουβικά είτε κοινωνικά, ο κάθε ήχος ξεδιπλώνει όλο του το μεγαλείο. Μπορούμε δηλαδή σε κάθε ήχο να καταλάβουμε όλους τους κλάδους του, έτσι, ανάλογος βέβαια και το μελοποιό. Γι' αυτό και έχουν πολύ μεγάλη μουσική αξία αυτά τα αργά μαθήματα. Για τη συνέχεια, σε υμνούμεν και άξονε στή, σε ήχο δευτερόπρωτο. Ξένο άκουσμα βέβαια, νομίζω. Δευτερόπρωτος, όπως και η λέξη λέει, χρησιμοποιεί δύο ήχους αυτή η κλίμακα. Και εξελίσσεται ως εξής. Όταν η κλίμακα ενδιατρίβει εκ του δι και άνωθεν του δι μέχρι τον απάνω πα, μέχρι τον οξύ πα, τότε ο ήχος είναι δεύτερος. Βάζουμε χρωματική κλίμακα. Όταν κατεβαίνουμε κάτω του δι και καταλήγουμε διατονικά εις τον πα, φυσικά είναι τρίφωνος πρώτος. Και αυτό συμβαίνει και κατά το οξύ πα, όταν ανεβαίνουμε πάνω από τον απάνω πα. Και εκεί πάλι χρησιμοποιούμε διατονική κλίμακα. Αλλά τα λόγια να περιτεύουν και ας απολαύσουμε τον Θρασίπουλο Στανίτσα σε αυτή την ηχογράφηση από το 1972. Hey!
Υπέροχα λειτουργικά και αξονεστή σε ήχο δευτερόπρωτο από αυτή την ζωντανή ηχογράφηση από τον Θρασίβουλο Στανίτσα και με αυτή την γλυκιά γεύση θα σας αποχαιρετήσουμε, διότι και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ο ραδιοφωνικός χρόνος, όπως έχουμε πει, είναι αδυσόπιτος. Η επόμενη ψυχοδελής εκπομπή θα παραλάβει τη σκητάλη στον ευλογημένο αυτό σταθμό μας. Να σας υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής «Ήμνους υφαίνει ενεργόδες εστί». Πίσω από τους κονσόλους του ήχου ήταν σήμερα η Φεδημοπούλου και στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Παναγιώτης Γαλάνης. Από την εκπομπή «Ήμνους υφαίνει ενεργόδες εστί», φίλες και φίλοι, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ύμνους υφαίνειν, εργόδες εστίν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Γαλάνης.